Έχω στην πίσω περιοχή ένα σύνδετο που είναι την άντρα ένα πολύ κοντό. Το αλλάξω τελείω το σχήμα. Από την κλίση από το πίσω μακρύ να γίνει πιο σπαγικό. Με αρκετή ένταση στο επάνω μέρο. Το πούμε βήμα βήμα. Και τώρα κλειδώνουμε την προσπινή περιοχή και πάμε στα επάνω μαλλιά. Όπως είναι το σχήμα του κεφαλιού, βλέπετε πόσο χαλαρά είναι ο τρόπος που πιάνε τα μαλλιά. Εγώ δεν βλέπω το διαφορετικό. Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε ποτέ περιμετρικά, δύο δάχτυλα γύρω από την ποτό. Δεν το κάνουμε ποτέ κοντά στη ρίζα. Θέλει να στρέψει πολύ καλά τα μαλλιά. Ουσιαστικά στο τελείωμα, αποτέλεσμα που είναι από κοντό σε μακρύ.
αυτό κάτι θα τον ενοχλεί. Από με αυτό το οδηγό πάμε προς τα μπροστά, με προφαρισέξιο, δηλαδή ουσιαστικά τον οδηγό μου, παίρνω τον οδηγό και ακολουθούν το κεφάλι, ελαφρώς με την άλλη δηλαδή, με δει πως κάτι κλικεί. Κρατάμε κάθετα σπάνω, κάθετα σπάνω, κάθετα σπάνω, φράτσα. Το τελειώνουμε και ανάλογα τις ανάγκες πελάτης και το ό,τι θέλει, επί της ουσίας θα φτιάξουμε τα σημεία που εμείς θέλουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό που λέμε και λίγο το διαφοροποιεί από ένα κλασικό άντεκα, αλλά το διαφοροποιεί και από ένα κλασικό καρέ. Ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, φράτσα, δύο υποχρεώσεις, μία διαδούλια φράτσα, ένα πέταλο το οποίο ξεκίνησε ψηλά από τις προτάσεις και κατέληγε λίγο πάνω από το ενιακό οστό. Στο πέταλο βρέσαμε στρογγυλά κάπου χώρες που ασπάτανε στο προηγούμενο, μέχρι του εξουασιού.